Υπόμνημα διαμαρτυρίας για το καθεστώς φορολόγησης των επαγγελματιών μισθωτών σχολικών κηλικίων κατέθεσε στο Σωματείο Σχολικών Κηλικίων Νομού Μαγνησίας προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, τον Διοικητή της ΑΔΕ, με κοινοποίηση στους βουλευτές Μαγνησίας, τη ΓΕΣΕΒΕ και το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Σωματείου Δώρα Καναβιτσά, από τον Απρίλιο του 2024, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Μαγνησίας είχε καταθέσει υπόμνημα με θέμα το καθεστώς φορολόγησης των σχολικών κηλικίων. Ο κλάδος χρήζει ειδικού καθεστώτος με κριτήριο τις πραγματικές ημέρες εργασίας. Ακολούθησε διαβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα σχολικά κηλικία θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις ημέρες λειτουργίας τους, οι οποίες θα δηλώνονταν από το μισθωτή του κηλικίου και θα προσκομιζόταν η αντίστοιχη βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις. Μετά το νέο φορολογικό νόμο για τα τεκμήρια με το 10.900 προέκυψε ένα πρόβλημα με τη φορολόγηση των σχολικών κηλικίων. Όπως όλοι ξέρετε, εμείς δεν δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο, εμείς δουλεύουμε το πολύ 140 μέρες βαριά το χρόνο. Ας πούμε, αυτή τη βδομάδα έχουν κατάληψη 5 λύκεια της Μαγνησίας. Αυτές τις μέρες φυσικά και δεν δουλεύουμε. Τέλος πάντων, κλαδικά και τοπικά η Μαγνησία, το Σωματείο, η Κλαδική Ομοσπονδία έκανε κινήσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθειά μας να τους εξηγήσουμε το πρόβλημα. Το Υπουργείο Οικονομικών έδειξε κατανόηση. Και προέκυψε μία ειδική φορολόγηση για εποχιακά επαγγέλματα όπως ήμασταν εμείς και οι λαϊκές αγορές, η οποία ήταν ως εξής. Ο λογιστής δήλωνε σε κουτάκια τις μέρες λειτουργίας τις βεβαίωνε ο διευθυντής του σχολείου με μπλε σφραγίδα και καταθέσαμε δηλώσεις όπως όλοι στην προθεσμία που έπρεπε. Ανακαλύψαμε όμως με τα λύπη μας ότι στις δηλώσεις μας δεν γινόταν καθαρίσεις. Πράγμα που όλο τον Αύγουστο και όλο τον Σεπτέμβριο, σε μένα προσωπικώς δεν έγινε ακόμα η καθάριση, σημαίνει ότι χαθήκαν όλα τα φοιτητικά επιδόματα, τα επιδόματα στέγασης, σύντησης. Χαθήκαν τα βάουτσερ του ΚΔΑΠ, χαθήκαν τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών. Χιλιάδες ευρώ για τους συναδέλφους οι οποίοι ποντάριζαν σε αυτά για να μπορέσουν να τα καταφέρουν με τα παιδιά τους. Παρ' όλα αυτά, περιμέναμε με στοικότητα και υπομονή. Ανακαλύπτουμε ότι κάποια στιγμή πριν από 5 μέρες η ΑΔΕ στέλνει εγκύκλιο στις εκάστοτε εφορίες με τις οποίες τους δίνει οδηγίες να φορολογήσουν τα δημοτικά με 255 μέρες λειτουργίας και τα γυμνάσια και τα λύκια με 274 μέρες λειτουργίας. Για να καταλάβετε πόσο παράλογο είναι, ένας ιδιωτικός υπάλληλος κολλάει 300 ένσημα το χρόνο. Σε αυτά είναι μέσα η άδειά του, οι αιμοδοτικές του, οι γονικές του, η ασθένειά του, τα πάντα. Άρα ένα σχολικό κηλικείο που δουλεύει 7,5 μήνες, δουλεύει περισσότερο από τον οποιοδήποτε δημόσιο και ιδιωτικό υπάλληλο. Μας χρεώσαν τα Σαββατοκύριακα, μας χρεώσαν όλες τις νόμιμες αργίες και θεωρήσαν ότι εμείς πρέπει να φορολογηθούμε για 274 μέρες. Αυτό πια που γίνεται είναι πια παράλογο. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Λαζόπουλου. Παράλογο, ακούει κανείς. Αντιμετωπίζουμε μια λαζονία και μια ειρωνία. Το Υπουργείο Οικονομικών να μας έχει δώσει την διαβεβαίωσή του, να έχουμε κάνει φορολογικές δηλώσεις με ειδικές οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ με τη σειρά της να έρχεται να ακυρώνει τα πάντα και να δίνει δική της οδηγία με την οποία καλούμαστε να πληρώσουμε διπλάσιο φόρο. Τα δημοτικά σχολεία ήδη θα πρέπει να ξέρετε ότι πλήττονται από την υπογεννητικότητα και κάθε χρόνο έχουν λιγότερα παιδιά. Άρα κανένας επαγγελματίας δεν θα μπορεί να πάρει σχολικό κηλικείο με 12 μήνες το χρόνο ΤΕΒΕ, που σημαίνει 3.000 ευρώ, και με άλλες 1.500 ευρώ με 2.000 ευρώ εφορία. Αυτό θα είναι αδύνατο και θα είναι τα πρώτα που θα πέσουν και θα ακολουθήσουν βεβαίως και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Εάν θέλουν να μας κλείσουν, τότε βρήκαν το σωστό τρόπο.